Καλησπέρα φίλοι μου. Για άλλη μια φορά ξεκινάμε της Τρίτης το online σεμινάριο με όρεξη μεγάλη για μοιρασιά. Θα περιμένω να μπείτε για να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Να κάνουμε ένα πρόλογο μέχρι να σταλούν τα μηνύματα και να ξεκινήσετε να μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι να μπουν οι φίλοι μας. Ορίστε οι φίλοι μας, το ζευγάρι, ο Ιωάννης και η Θεοδώρα. Γεια σας φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, προσθέθηκε και η Βούλα και ο Κώστας. Γεια σας σε όλους. Περάσουμε και αυτή την τρίτη το βραδάκι, μία ωρίτσα σχεδόν, αναλύοντας και απαντώντας βάσει της δικής μου συνειδητότητας, τα λέγαμε πάντοτε, έτσι, στα διάφορα θέματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν, αφού απασχολούν έναν από εσάς. Λοιπόν, φίλοι μου, μία που μπήκανε γύρω στα 20 άτομα περίπου, να ξεκινήσω να κάνω μια εισαγωγή. Όπως πάντα θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα που λέω δεν είναι ούτε για να το παίξω γκουρού, ούτε για να το παίξω δάσκαλος, ούτε για να κάθεστε με ανοιχτό το στόμα και να ακούτε. Θέλω να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνετε είναι να τα επεξεργαστείτε, να ερευνήσετε και απλά να τα έχετε στην άκρη του μυαλού σας. Όταν κάτι στη ζωή σας, τα λέγαμε, είναι να το γνωρίσετε, να το γνωρίσετε πιο εύκολα βάσει αυτών των πραγμάτων που λέμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας καθοδηγήσω σε μια κατεύθυνση, απλά να τα πάρετε σαν όπλα τα οποία θα σας βοηθήσουν να γνωρίζετε πιο εύκολα τα πράγματα τα οποία ψάχνετε στη ζωή σας, ώστε να βρείτε εσείς τη δική σας δύναμη, να μπορείτε να δημιουργείτε τη δική σας πραγματικότητα πιο εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να είστε αυστηροί απέναντί μου, να κοιτάτε να καταλαβαίνετε, γιατί η μετάδοση στην πραγματικότητα γίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να ξεκινήσετε να μπείτε σε μια διαδικασία, να γνωρίσετε καλά τον εαυτό σας και μετά, αφού έχετε γνωρίσει τον εαυτό σας, να μπορείτε να φτιάξετε και να πειράξετε, θα λέγαμε, σιγά σιγά την πραγματικότητα. Όλες οι πεποιθήσεις τις οποίες έχουμε σε ένα σύμπαν σχετικό χρησιμοποιούνται για να μπορούμε ακόμα και να φτιάξουμε αυτή την ιδέα του εαυτού, να τη δομήσουμε, για να μπορούμε μέσα από εκεί να συνειδητοποιήσουμε το ίδιο το σύμπαν. Μισό λεπτό, με ρωτάει ένας φίλος που μπορεί να το παρακολουθήσει στο προφίλ τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν φίλοι μου σε ένα σύμπαν σχετικότητας, ότι όπου τα πάντα αρεί και όλα είναι, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση ρευστότητας, έχουμε φτιάξει όλες αυτές τα συστήματα πεπιθήσεων από τα κοσμικά αρχαίγωνα συστήματα μέχρι τα συστήματα μέσα της δικής μας, θα λέγαμε, προσωπικότητας, και συνεχώς φτιάχνουμε καινούργια και νέα προγράμματα για να μπορούμε να εμβαθύνουμε και να πειράξουμε την πραγματικότητά μας και να φέρουμε σε κρυστάλλους, θα λέγαμε, τις επιθυμίες μας. Άλλωστε, η επιθυμία είναι ο κύριος λόγος, αναλόγως την έντασή της, για να μπορεί μια πραγματικότητα να έρθει στην εκδήλωση μέσα από τη δική μας δράση. Στην πραγματικότητα, φίλοι μου, η δράση, η υγιεινή, θα λέγαμε, όλη αυτή που κάνουμε εδώ, σε εισαγωγικά, η εκπαίδευση, η φυσική δραστηριότητα, γίνεται για να γίνουμε εμείς πιο ευαίσθητες, θα λέγαμε, κεραίες, για να μπορούμε να συλλάβουμε πολύ πιο καλά και κυριολεκτικά κάθε παράλληλη πραγματικότητα, να συνδεθούμε, να την πιστέψουμε, θα λέγαμε, ώστε σιγά σιγά να τη φέρνουμε στη ρευστή πραγματικότητα την οποία ζούμε. Θα σας πω και κάτι άλλο για να ξέρετε,
ότι κάθε φορά που βλέπουμε εμείς μια στατική εικόνα, στην πραγματικότητα θα λέγαμε λείπει η επεκτοδιάσταση, η συνείδηση της πέμπτης διάστασης από μέσα μας. Θα πρότεινα από εδώ και στο εξής, κάθε τι να μπορείτε να μην το βλέπετε μόνο στην επιφάνειά του, αλλά να βλέπετε και την εσωτερικότητά του. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς πηγαίνουμε στην επιφάνεια του διαστήματος, δημιουργούμε αυτόν τον χρόνο που το βλέπουμε σαν μια σταθερά. Όταν εμείς εισχωρούμε μέσα, θα λέγαμε, στο διάστημα, σε κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει, είναι σαν να βλέπουμε, θα λέγαμε, όλες τις πληροφορίες από το παρελθόν και την κατεύθυνση που έχει η ενέργεια αυτή. Αυτή είναι η πεμπτοδιαστατική ή θα λέγαμε διαστημική ματιά που πρέπει να φτιάξουμε. Όταν φτιάξουμε αυτό το πράγμα, είναι σαν να μην κινούμαστε στην επιφάνεια, αλλά να κινούμαστε στο εσωτερικό. Έτσι λοιπόν, θα καταλάβουμε ότι και η ανθρωπότητα, μόλις εξελιχθεί σε ένα σημείο, θα καταλάβει και μέσω της τεχνολογίας, ότι αντί να πηγαίνουμε στην επιφάνεια του διαστήματος και να χρειαζόμαστε εκατομμύρια έτη φωτός, όπως το φως που αναγνωρίζουμε, να τρέχουμε για να φτάσουμε κάπου, θα μπορούμε πηγαίνοντας μέσα από το διάστημα, θα λέγαμε, να φτάνουμε πολύ πιο γρήγορα εκεί που θέλουμε. Άλλωστε, φίλοι μου, για να μην σας καθυστερώ με το μονόλογο που κάνω, θα ήθελα πάλι να σας πω ένα μεγάλο κλειδί, ότι για αυτούς που θέλουν να φύγουν από το παρελθόν, σε εισαγωγικά από τη δέσμευση του παρελθόντος, πρέπει να καταλάβετε ότι ο ανακαθορισμός στο τώρα, της στιγμής, αυτόματα μας αποδεσμεύει από το παρελθόν. Μας αποδεσμεύει από την τάση, από το ρυθμό. Όσο πιο πολύ εμείς μπορούμε να καθορίσουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ φεύγουμε από τον ρυθμό. Όσο πιο δυνατοί λοιπόν είμαστε στην παρατήρηση και στον ανακαθορισμό του εαυτού μας ανά στιγμή, στα πιστεύω μας, στις πεπιθήσεις μας, τόσο είμαστε σε εισαγωγικά αποκομμένοι από τις δεσμεύσεις του παρελθόντος. Επομένως δεν χρειάζεται συνεχώς σε εισαγωγικά να θεραπεύετε το παρελθόν και να ασχολείστε με αυτές τις πρακτικές, γιατί υπάρχει μια πιο γρήγορη πρακτική, γιατί η μόνη πραγματική πρακτική γίνεται στο εδώ και τώρα. Εποφεληθείτε από το εδώ και τώρα. Προχωράμε λοιπόν στις ερωτήσεις και στη δημιουργία. Να δούμε, γράψανε τίποτα οι φίλοι μας παρακολουθούν. Λοιπόν, καταρχήν εδώ πέρα, μισό λεπτό να κάνουμε ένα refresh, αν έχει γράψει κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Κολλάει, ναι, καταλαβαίνω. Παιδιά, καταλαβαίνω, όταν μπαίνουν πολλά άτομα, δεν είναι η πρώτη φορά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία ερώτηση όμως δεν υπάρχει να απαντήσουμε. Γράψτε καμία ερώτηση. Γράψτε μάλλον ερώτηση, όχι καμία ερώτηση, για να απαντήσουμε. Οι πεπιθήσεις, όπως είπα και στην αρχή, φίλοι μου, αυτές που μπορούμε να πειράξουμε, καταλαβαίνετε ότι μας βοηθούν να μπαίνουμε μέσα στο δικό μας, τα λέγαμε, υποσυνείδητο και να κινήσουμε αυτή τη μεγάλη μηχανή ώστε να φέρει την κρυστάλλωση στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, όταν όμως λέει το παρελθόν συνεχίζει επιθέσεις, πώς μπορείς να κάνεις αποκοπή? Ακριβώς αυτό που είπα πριν, Κατερίνα. Καταρχήν, το παρελθόν δεν έχει δικό του εαυτό, εσύ του δίνεις. Αυτόματα το έχεις προσωποποιήσει και αυτό του δίνει ύπαρξη. Και μόνο που λες ότι κάνει επιθέσεις, πάνε να πει ότι του έχεις δώσει και δυνατότητα να σε καταλαμβάνει. Δηλαδή έχεις φτιάξει ένα παρελθόν που σαν μπαμπούλα σε κυνηγάει. Όσο πιο πολύ στον εαυτό σου και στο τώρα εστιάζεις και καθορίζεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι στην πραγματικότητα θα εξαφανιστεί ο παππούλας. Έχεις εστιαστεί πολύ στο παρελθόν και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τις θεραπείες εστιάζουν στο παρελθόν, ενώ στην πραγματικότητα είναι μέσα στο πρόβλημα. Βγείτε απ' έξω από το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι η λύση, δεν είναι μέσα στο πρόβλημα. Θα πρέπει να εστιαστείς στο εδώ και τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα. Όταν στο εδώ και τώρα δεν μπορείς να εστιαστείς και να ανακαθορίσεις, ο νους συλλαμβάνει από το παρελθόν καθορισμούς. Έτσι μας κυνηγάει το παρελθόν.
Θα πρέπει λοιπόν εμείς το νου μας να το βάλουμε να ασχολείται με αυτό που κάνουμε τώρα, να εναρμονιστεί και να καθορίζει τις στιγμές που ζούμε τώρα και αυτό τον εαυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Συνεχόμενα θα ανακαθορίζουμε. Όμως όταν εμείς δεν καθορίζουμε, ο νους λαμβάνει ορισμούς και καθορισμούς και πεποιθήσεις από το παρελθόν. Σου έδωσε λοιπόν τι μπορείς να κάνεις. Παιδιά, παρακαλώ. Ναι, ωραίος ο Ιωάννης, μου στέλνει εδώ πέρα. Παιδιά, όχι πολλά μηνύματα, γράφτε εκεί πέρα γιατί γεμίζει η οθόνη και στο τέλος δεν βλέπω τίποτα. Αν θέλετε, γράφτε τα εκεί πέρα κάτω από το βιντεάκι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος γιατί δεν πετυχαίνει η αστρική προβολή σε προσωπικό μήνυμα. Γιατί θέλει παραπάνω εκπαίδευση, φίλε μου, και θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι που πετυχαίνει. Αν κάτι δεν πετυχαίνει, έχει το λόγο του. Ίσως ακόμα να μην είναι η ώρα να το κάνεις. Επομένως, μην βιάζεις τον εαυτό σου. Πολλές φορές πράγματα δεν πετυχαίνουν γιατί έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα στη δική μας εξέλιξη. Αν δεν πετυχαίνει η αστρική προβολή όπως την νομίζεις, ίσως μπορεί να πετυχαίνει κάτι άλλο. Θα έλεγα να γράφεις τα όνειρά σου λίγο παραπάνω, να ξεκινήσεις να γίνεις πιο συνειδητός στα όνειρα και σιγά σιγά θα έρθει. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι άλλο προηγουμένως στην ψυχολογία σου για να σε αφήσει να μπεις στην κατανόηση να προβάλλεις τον εαυτό σου αστρικά. Θα λέγαμε ότι όσο πιο πολύ είμαστε συνειδητοί στο εδώ και τώρα, αυτό είναι το μέγιστο εργαλείο για να ξυπνήσουμε στα όνειρά μας. Φίλε. Όχι, Σοφία. Σοφία μου, εντάξει. Λοιπόν, από μένα λέει και τη Χρύσα, για να δούμε εδώ πέρα. Οκ, βοηθάει λίγο ο Ιωάννης, στέλνει. Παιδιά, συγγνώμη, καλησπέρα στα μάτια. Λέει η Χρύσα, η ενσυναίσθηση συμβαίνει μόνο επειδή ομοιοκραταζόμαστε με καταστάσεις. Δηλαδή, συναισθάνομαι παραδείγματος χάρη τον πόνο του άλλου επειδή είναι και δικό μου κομμάτι, ένα δικό μου κομμάτι πονάει. Όχι μόνο επειδή ένα δικό σου κομμάτι πονάει, αλλά κάθε φορά μία δόνηση, φανταστείτε ότι είναι σαν το άρωμα και τη μυρίζετε και έρχεται μέσα σας. Θα κάτσει μετά όσο εσείς έχετε συγκίνηση πάνω σε αυτή τη δόνηση. Αν ένα δικό σου κομμάτι πονάει, είναι φυσικό ότι θα μείνει παραπάνω μέσα σου και θα εστιάσεις πολύ πάνω εκεί πέρα. Στην πραγματικότητα, αυτός που έχει ενσυναίσθηση, ευαισθησία, λαμβάνει παραπάνω, θα λέγαμε, πράγματα από τους άλλους. Οπότε, από τους άλλους εννοώ, λαμβάνει τις ενέργειές τους. Οπότε, βλέποντας την ενέργεια, αναλόγως εσύ τι έχεις μέσα σου μάθει και έχεις γίνει σοφή ή έχεις ιδιωτεροποιήσει, θα έχεις και την ανάλογη χειραγώγηση πάνω σε αυτή την ενέργεια. Οπότε, μόνο μια απλή συνέστηση δεν σημαίνει το άλλος απλά επειδή συναισθάνεται το έχει θεραπεύσει κιόλας μέσα του. Έτσι λοιπόν, ό,τι βλέπεις ότι σε πονάει, αλλά μένει και σε πονάει. Να πει ότι ούτε εσύ μπορείς να το θεραπεύσεις ακόμα, ίσως να μην το έχεις θεραπεύσει ακόμα. Αλλιώς αυτός που το έχει θεραπεύσει μπαίνει στην κατάσταση, καταλαβαίνει τον άλλον, αλλά μπορεί πιο εύκολα να επανέλθει. Άλλωστε αυτό είναι όλο το κόλπο. Η επαναφορά. Πρέπει να μάθεις λοιπόν την επαναφορά. Και αυτό έρχεται μόνο όταν αποδεχτείς ολικά ορισμένες ενέργειες. Αλλιώς οι ενέργειες αυτές καλούνται παραπάνω μέσα μας ακριβώς γι' αυτό, για να μπορείς να τις επεξεργαστείς. Λοιπόν, Κώστας λέει πώς μπορούμε να φύγουμε από τη μηχανικότητα. Λοιπόν, λέει ο Κώστας πώς μπορούμε να φύγουμε από τη μηχανικότητα. Λοιπόν, αυτό λέμε λοιπόν για την αποτάφτιση. Τι σημαίνει, για να φύγουμε από τη μηχανικότητα πρέπει να έχουμε επιλογή. Οι μηχανές δεν έχουν επιλογή. Όταν εμείς μπαίνουμε σε ένα ρυθμό χωρίς να ξέρουμε γιατί, μπαίνουμε σε μια μηχανικότητα. Μια αισθηκτόντης κατάσταση είναι μια μηχανικότητα. Εμείς πρέπει λοιπόν, αυτός που θέλει να βγει από τη μηχανικότητα και να έρθει σε μια κατάσταση επιλογής, πρέπει σιγά σιγά να είναι παρατηρητικός. Όσο καθορίζουμε, ορίζουμε, ο νους διασπάει, προσωποποιεί, χρωματίζει τα λέγαμε, οριοθετεί και επομένως κάτι μπορείς να το επιλέξεις όταν το έχεις οριοθετήσει ανάμεσα από ένα άλλο πράγμα ή από άλλα πράγματα, να το έχεις ξεχωρίσει, οπότε αυτό το έχεις ξεχωρίσει και το γνωρίζεις, θα μπορείς να το επιλέξεις. Όταν κάτι είναι μπερδεμένο και αφηρημένο μέσα σου, δεν μπορείς να το επιλέξεις. Αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές μπερδεμένες πεπιθήσεις, γι' αυτό και δεν μπορούν συνειδητά να επιλέξουν την πραγματικότητα που θέλουν. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγουμε από την μηχανοποίηση, θα λέγαμε, όλο τον λίθαργο, και αυτό το λίθαργο θα λέγαμε ότι όλος αυτός ο λίθαργος του ανθρώπου
δεν δίνει την εγρήγορση. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα πρέπει να δημιουργήσουμε πεπιθήσεις ή προγράμματα τα οποία να έχουν σχηματίσει έναν εαυτό, τον ανώτερο εαυτό μας, σε εισαγωγικά, και να μπαίνουμε εκεί για να μπορούμε να κάνουμε το μάθημα σε εισαγωγικά του κατώτερου εαυτού. Όλα αυτά είναι πεπιθήσεις και εργαλεία, δηλαδή προεκτάσεις του εαυτού μας, για να μπορούμε να βοηθιόμαστε πάνω στην εσωτερική δουλειά. Όπως ακριβώς βοηθόμαστε στην εξωτερική δουλειά με τα εξωτερικά εργαλεία. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν καμιά φορά έχετε ένα σφυρί και χτυπάτε να καρφώσετε μια πρόκα και το σφυρί φύγει λίγο από τα χέρια σας και χτυπήσετε το δάχτυλό σας ή χτυπήσετε σε ένα έπιπλο κατά λάθος όπως προχωράτε, βλέπετε εκείνη την ώρα τι κάνετε. Νευριάζετε, γυρίζετε και αρχίζετε και μιλάτε στο έπιπλο λες και είναι αληθινό. Ή γυρίζετε στο σφυρί και αρχίζετε να το βρίζετε, το καταργέστε, φωνάζετε, ασυχτήρι από εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το κλωτσάτε, λες και θα πονέσει. Βλέπετε λοιπόν ότι εκείνη την ώρα μέσα σας καταλαβαίνετε ότι δεν σας υπακούει, ότι επαναστατεί. Αλλά αντί να πάρετε την ευθύνη, βαράτε, θα λέγαμε, το σφυρί και το βρίζετε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό συμβαίνει φίλοι μας και με τα εγώ. Τα εγώ έχουν φτιαχτεί σαν εργαλεία για να μπορούν να σας βοηθήσουν πάνω στο φυσικό κόσμο για να δείτε τον καθρέφτη του εαυτού σας. Κάθε φορά που ένα εγώ δεν εναρμονίζεται με εμάς, φαίνεται σαν επαναστάτης. Ότι πηγαίνει κόντρα και μας δίνει πόνο. Καταλάβατε τώρα όλο αυτό που είπα. Δουλέψτε το, διαλογιστείτε πάνω σε αυτό και θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το πώς εμείς δίνουμε δύναμη και προσωποποιούμε τα πάντα. Κολλήστε το και με τα εγρηγορότα. Λοιπόν, φίλε Ιωάννη, ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου δίνεις. Λοιπόν, λέει η Μαρία, αυτές τις σπάνιες στιγμές που πέφτουμε απότομα, γιατί συμβαίνει αυτό? Παρακαλώ, το μυαλό μου το μόνο που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή είναι πώς είναι όλα μάτια και θέλω να φύγω από εδώ. Καμία συμβουλή για αυτά τα αισθήματα ή πώς να τα αντιμετωπίζουμε? Το πρώτο πράγμα είναι να μην τα αντιμετωπίζουμε με την έννοια της έχθρας. Όπως είπα προηγουμένως, συγχρονιστικά για το εργαλείο, δοκίμασε αυτό που σου είπα πριν. Επειδή οι συχνότητες αυξομειώνονται, γι' αυτό λέγεται συχνότητα, άλλωστε λεγόταν μια ευθεία γραμμή, οριζόντια, ψηλά-ψηλά. Επειδή ανεβοκατεβαίνουμε φίλοι, πρέπει να μάθουμε στα δύσκολα, πρέπει να μάθουμε και στα εύκολα. Βλέπετε όλοι, δεχόσατε τα εύκολα και πάτε να κρεμαστείτε από εκεί, από τις υψηλές συχνότητες. Και τις αρνητικές συχνότητες τις νιώθετε για κάτι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει. Όλο αυτό, φίλη Μαρία, είναι η κατάκριση που έχεις για τις χαμηλές συχνότητες. Έρχεται από μια υπεροψία ότι δεν θα έπρεπε αυτό να συμβαίνει στη ζωή σου. Άρα λοιπόν έλα σε μια ταπεινότητα, αποδέξου ότι ακόμα αυτό είναι το επίπεδό σου και θα δεις ότι μόλις το αποδεχτείς, αυτόματα δεν θα σε πειράζουν τόσο και θα φεύγουν πολύ πιο εύκολα. Εστιάζοντας λοιπόν σε άλλα πράγματα και όχι στο πώς να τα καταστρέψεις από τη ζωή σου, αυτό θα σε βοηθήσει να εξαλειφθούν τα περισσότερα από μόνα τους. Αυτό είναι. Λοιπόν, λέει Θεοδώρα, μίλησε μας για την ευγένεια του λόγου, τις λέξεις και τις εκφράσεις που επικοινωνούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, φίλη μου Θεοδώρα, οι λέξεις στην πραγματικότητα έχουν το νόημα από κοινού που έχουμε δώσει και το τι σημαίνει για κάθε άνθρωπο. Οι λέξεις στην πραγματικότητα είναι σύμβολα που μας βάζουν μέσα μας πάνω σε μία δόνηση την οποία εμείς έχουμε δώσει, θα λέγαμε, τη δύναμη πάνω στη λέξη. Οι λέξεις από μόνες τους δεν έχουν δύναμη. Όταν λέμε λέξεις δυνάμεως, εννοούμε ορισμένες λέξεις που από την συλλογική, θα λέγαμε, πεποίθηση των ανθρώπων και επειδή τις χρησιμοποιούν πολύ, έχουν φτιάξει ένα, θα λέγαμε, εγρηγορός πάνω τους. Παρ' όλα αυτά έχετε τη δύναμη λοιπόν κάθε φορά, κάθε λέξη, να τη χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που θα σας δίνει εσάς, μέσα σας, το συναίσθημα και την κατανόηση την οποία εσείς επιλέγετε. Μετά θα δείτε ότι δεν υπάρχουν βρισχές. Υπάρχουν νοήματα σε κάθε λέξη. Υπάρχουν, θα λέγαμε, κατηγορίες ή αλλιώς κατηγόριες. Όταν λες τον άλλον να μην με κατηγορείς, στην πραγματικότητα δεν πρέπει να σε πειράζει να σε κατηγορούν, γιατί σε κατηγοριοποιούν. Και αν έχουν δει κάτι και το κατηγοριοποιούν, κάνουν μια δουλειά για σένα. Τους λες ευχαριστώ πολύ που κατηγοριοποίησες αυτή την ενέργεια που βγάζω και την παίρνω μέσα μου και κατηγοριοποιώ τον εαυτό μου ή άλλως τον κατηγορώ όπως λένε κοινώς, αλλά αυτό δεν είναι λάθος. Σας είπα, τον κατηγοριοποιώ για να μπορώ μετά αφού τον διασπάω και τον διαχωρίζω να επιλέγω μετά ποιον εαυτό θέλω.
Όλα αυτά είναι illusion, φαινομενικά, αλλά είναι εργαλεία. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι εμείς δίνουμε μέσα έμφαση στις λέξεις και όσο γινόμαστε συνειδητοί βγαίνει και η σοφία των λέξεων. Παρακαλώ να διαβάσετε για το σημαίνον και το σημαινόμενον, γιατί θα δείτε στην πραγματικότητα ότι κάθε λέξη έχει αυτό το σημαίνον που λένε, αλλά έχει και την εσωτερική σας, τα λέγαμε, αστρική ένωση μέσα σας, διαστητική. Και πρέπει αυτή την ένωση να την κοιτάξετε ώστε να βγαίνει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη το όνομά σας. Ένα όνομα δεν πρέπει να υπάρχει χωρίς μέσα μας να νιώθουμε κάτι όμορφο κάθε φορά που το όνομά μας το επικαλείται κάποιος. Να έχουμε δώσει ένα νόημα. Θα σας δώσω 3-4 παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Ο κόσμος ακούει αμαρτία και λένε εδώ υπάρχει αμαρτία. Ενώ στην πραγματικότητα αμαρτία είναι το στερετικό το α από το μαρτάνο που σημαίνει μαρτυρό. Δηλαδή δεν είμαι εκεί. Οι ξένοι λένε mistake. Δηλαδή έχασα να πάρω, έχασα το να πάρω, το miss και το take. Και τι γίνεται όταν δεν είμαστε εκεί? Εμείς λέμε λάθος, που έρχεται από τη λύθη. Που τι σημαίνει όταν εμείς ξεχνάμε, δηλαδή ξεχνάμε τον εαυτό μας, δηλαδή δεν είμαστε ολικά εκεί. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα, αν τα καταλάβουμε και ρίξουμε τη συνείδησή μας, ξαφνικά θα βγει ένας καινούριος κόσμος που πάντοτε ήταν γραμμένο στα βιβλία, αλλά εμείς καταλαβαίναμε άλλα. Θέλω να σας πω, μεγάλο ποσοστό της χειραγώγησης έρχεται από αυτό, ότι τις παραφράσεις και τις αλλαγές ονομάτων, έτσι ώστε να χάσουν την ουσία τους. Έτσι λοιπόν ο κόσμος, ενώ έχει μπροστά την σοφία στα χέρια του, δεν δίνει την κατάλληλη, θα λέγαμε, σημασία στην ουσία των λέξεων και είναι όλοι σαν να μιλάνε μεταξύ τους κινέζικα. Και αυτό ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ένα μεγάλο ποσοστό του πύργου της Βαβέλ, θα λέγαμε, που βγήκε η αλληγορία, είναι επειδή ο κόσμος έχει χάσει την ουσία των ορολογιών. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Γιατί ο καθένας έχει δικά του νοήματα για συγκεκριμένες λέξεις, γιατί είναι συγκεκριμένα σύμβολα για να ερχόμαστε σε μια επικοινωνία. Και όχι για να βάζει ο καθένας στο μυαλό του ό,τι θέλει. Επομένως, Θεοδώρα, να ξέρεις ότι σε κάθε λέξη που λες, να είσαι συνειδητή τι σημαίνει αυτή η λέξη. Και αν θέλεις, θα προτιμούσα να χρησιμοποιείς λέξεις ώστε εσένα να σου βγάζουν και την ανάλογη ουσία, κατανόηση, κραδασμό, συνέστημα. Γιατί στην πραγματικότητα οι λέξεις όταν τις μιλάμε είναι ένα είδος επικοινωνίας και εκπέμπουμε ενέργεια. Λοιπόν, πόσο επηρεάζει, λέει ο Ιρυδανός, πόσο επηρεάζει η φαντασία μας στις βιωματικές εμπειρίες που ζούμε στον διαλογισμό και αν μπορούμε να εντοπίσουμε πότε είναι φαντασία και πότε το βίωμα είναι καθαρό. Λοιπόν, πάντοτε το βίωμα είναι αληθινό. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Το βίωμα πάντα είναι 100% αληθινό. Μπορεί να είστε μεθυσμένοι και στον δρόμο να υπάρχει μια σακούλα και εσείς να την μπερδέψετε για σκύλο. Το βίωμα είναι αληθινό όμως. Μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούνε το σπίτι σας γκρεμίζεται. Εκείνη την ώρα με το που πιστέψετε και τρέξετε να δείτε το σπίτι σας αν έχει γκρεμιστεί και το δείτε ότι δεν έχει γκρεμιστεί, το βίωμα εσάς όμως είναι αληθινό. Ένα άγχος που σας πιάνει, παραδείγματος χάρη, για τον αγαπημένο σας, ότι δεν σας αγαπάει εκείνη την ώρα, ενώ αυτός μπορεί να σας αγαπάει, το βίωμα είναι αληθινό. Φίλοι μου, σας λέω άλλη μια φορά ότι το βίωμα είναι 100% αληθινό. Απλά δεν είστε εσείς το βίωμα. Πρέπει να το καταλάβετε. Το βίωμα δείχνει την προσωρινή κατάσταση, τη δόνησή σας. Απλά δεν είστε εσείς στο βίωμα. Άρα θα λέγαμε στο διαλογισμό, αντί να κάθεσαι φίλε Ιρυδανέ, να κάθεσαι και να κρίνεις τον εαυτό σου και να μπαίνεις σε αμφιβολία, δες αυτό που είδες, το βίωμα, πώς μπορείς να το επεξεργαστείς. Είτε βλέπεις εξωγήινους, είτε βλέπεις θεούς, είτε βλέπεις αγίους, δεν παίζει στην πραγματικότητα κανένα ρόλο αν αυτά είναι αληθινά για τους άλλους και για το συλλογικό. Παίζει ρόλο για σένα από τη στιγμή που το δέχεσαι έτσι. Για ποιο λόγο το δέχεσαι έτσι, τι σημαίνει για σένα, πώς μπορείς να βοηθηθείς, τι καταλαβαίνεις για τον εαυτό σου. Πιστεύω να πάτσα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, μήπως η άγνοια και η αμάθεια είναι αιτία της μη κατανόησης της γλώσσας μας. Ένα κομμάτι είναι φυσικά η άγνοια για την κατανόηση της γλώσσας μας, φυσικά. Όμως αυτό προέρχεται πάλι, σας λέω, από την μη συνειδητότητα. Βλέπετε στον ιστορικό κόσμο, για μας δεν υπάρχει με την έννοια γνώση, άγνοια, χαζός, ψηλός, κλέφτης, κακός και όλες αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχει συνείδηση και ασυνείδητος. Κάθε δόνηση, φίλοι μου, ως προς τον εαυτό της, είναι 100% αληθινή και αποκλειστική.
Δηλαδή, για να την καταλάβουμε και να ασχοληθεί ο νους μας μαζί της, αφαιρεί όλες τις άλλες δονήσεις σαν μη υπάρχουσες. Αυτό είναι και η ταύτιση. Κάθε φορά λοιπόν η ταύτιση συμβαίνει για να ασχοληθούμε εστιακά με μια συγκεκριμένη δόνηση, που είναι μια ολοκληρωμένη αλήθεια αυτοσυντηρούμενη. Γι' αυτό πολλοί πέφτουν σε αυτό το φαύλο, κύκλο. Μέσα από την ίδια δόνηση δεν μπορείς να την καταστρέψεις, δεν μπορείς να την καταλάβεις. Μπορείς να τη ζήσεις, μπορείς να πάρεις την εμπειρία, ώστε μετά αφού αλλάξεις δόνηση να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Αφού έχεις οριοθετήσει, είπαμε κάθε φορά, θυμώντας τον εαυτό σου, θυμώντας την εμπειρία σου, έτσι, καταχωρώντας μέσα σου αυτά τα πράγματα, και όλα αυτά πάντοτε που μιλάμε είναι σε επίπεδα αφύπνισης. Μην περιμένετε όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Κάθε φορά που αφυπνιζόμαστε, κάθε φορά που γεμίζουμε παραπάνω φως, κάθε φορά που η συνειδητότητά μας ανεβαίνει, καταλαβαίνουμε και διαφορετικά, θα λέγαμε, πράγματα σχετικά με την προηγούμενη φορά. Μην τα παίρνετε όλα αυτά που λέω πάγια, ανοίγουν για ένα συγκεκριμένο επίπεδο κάθε φορά που απαντάω. Σιγά σιγά τα βρείτε μέσω του ενθουσιασμού σας και του αποτελέσματος σε τι επίπεδο βρίσκεστε εσείς, για να υιοθετήσετε αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο χειραγώγησης του κόσμου από την ελίτ κατά τη γνώμη σου? Κώστα, πιστεύω μια που το έφερε η συζήτηση, το μεγαλύτερο όπλο είναι η ύπνωση. Η ύπνωση που έρχεται και από τόσο καιρό από τη γη και όλες τις ενέργειες, θα λέγαμε, που έχει η γη, γιατί σε τραβάει μέσα της για να μπορείς να εστιάζεις εδώ πέρα, γιατί σε εισαγωγικά στους καιρούς που περάσαμε η γη σαν οργανισμός δεν ήθελε ακόμα να φτιάξει, δεν ήταν στο χρόνο της να φτιάξει αυτή την τέταρτη κατάσταση πυκνότητας, τώρα που μπαίνει, θα λέγαμε, σιγά σιγά η ανθρωπότητα. Ήταν για να συγκρατήσει την τρίτη, το συλλογικό, αυτό που ήταν μέσω τη γη. Οπότε αυτοί που ξέρανε, θα λέγαμε, τα ρεύματα της γης, τα κοσμικά ρεύματα, ξέρανε ότι ο άνθρωπος λοιπόν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της ύπνωσης, της ανακύκλωσης, και αυτόματα εκμεταλλευόντουσαν αυτού του είδους τις ενέργειες. Αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτές τις ενέργειες είναι επειδή τις ξέρουν, ενώ οι άλλοι που ζουν σε μια άγνοια των νόμων των οποίων τους διέπουν, είναι φυσικό να νιώθουν χαμένοι. Καταλάβετε λοιπόν ότι θα λέγαμε ότι όπου φυσάει ο άνεμος, μερικοί πάνε, αυτοί που ξέρουν αυσιπλοεία δεν αλλάζουν τον άνεμο, αλλά τον εκμεταλλεύονται τον άνεμο. Άρα θα λέγαμε ότι η ενασχόληση με πράγματα τα οποία δεν σας ψυχαγωγούν είναι το μεγαλύτερο όπλο των Ιλουμινάτη, σε εισαγωγικά, για να κρατάνε τον κόσμο σε μια κατάσταση μη σκέψης, μη, θα λέγαμε, λογισμού. Το καταλαβαίνετε, παίζοντας με τα συναισθήματα και τις αδυναμίες και τα πάθη των ανθρώπων, τους τρίβουν σε συνεχόμενες διασκεδάσεις, διασκορπισμούς, όχι ψυχαγωγία. Βλέπετε, αυτά τα δύο είναι αντίθετα. Όταν διασκορπιζόμαστε, επεκτηνόμαστε αρνητικά. Όταν ψυχαγωγούμε, ενωνόμαστε με τη συνείδηση και επεκτηνόμαστε, λέγαμε, θετικά και εσωτερικά. Κατερίνα, λέει η Κατερίνα από τη Βέρεια, η φίλη μου, αν για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει δομηθεί λόγω πεποιθήσεων ελαττωμένος εαυτός και έχει δημιουργήσει στο σώμα παθολογικές καταστάσεις, ενοχλήσεις στα πόδια λόγω μη έκρησης σερωτονίνης και δοθούν για αρχή χρονικό διάστημα αντικαταθλητικά που ξεμπλοκάρουν τις υποδοχές, εσύ στα μάτια πώς τα βλέπεις στη συνέχεια? Καταρχήν δεν μπορώ να δω όπως θα ξέρω τι συνέχεια, γιατί είναι πολύ λίγα τα δεδομένα τα οποία έχω. Πάντως, όταν παίρνουμε αντικαταθλητικά, γίνεται μια αποκοπή με την εγρήγορση. Επειδή δυστυχώς στην εγρήγορσή σου έχεις αρνητικές πεπιθήσεις. Οι γιατροί δεν μπορούν να σου αλλάξουν τις πεπιθήσεις, μπορούν όμως να σου δώσουν ορισμένα φάρμακα για να μην μπαίνεις, θα λέγαμε, σε αυτή την εγρήγορση. Εγώ θα έλεγα ότι σιγά σιγά πρέπει να αφαιθείς, να σταδιακά πάντοτε να κόψεις τα φάρμακα, αν και εφόσον νιώθεις δυνατή, και μετά να ξεκινήσεις, ακολουθώντας τον ενθουσιασμό σου και εσωτερική εργασία, να αλλάξεις διάφορες πεπιθήσεις. Αν μπεις σε πιο βαθείς πεπιθήσεις, μπορείς να φέρεις κρυσταλλωμένα αποτελέσματα ακόμα και σε εκδηλωμένα πράγματα. Να ξεκινήσεις δηλαδή να φέρεις μια αντιστροφή ή να κάνεις εισαγωγικά ένα ιατρικό θαύμα. Αυτό χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη, με την έννοια να μπορέσεις να εμβαθύνεις στα εσωτερικά σου πεδία και από εκεί να πειράξεις, θα λέγαμε, αλλάζοντας εκεί την αιτία
τα αποτελέσματα. Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ θα λέγαμε μπορούμε να πειράξουμε την εκδήλωση. Όσο πιο στην επιφάνεια είμαστε, επηρεαζόμαστε από το συλλογικό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτοί που θέλουν να σας κρατήσουν στην επιφάνεια είναι γιατί στο συλλογικό έχουν μάθει να σας επηρεάζουν. Λοιπόν, Ιωάννης, πώς μπορούμε να θυμόμαστε τα όνειρά μας? Δώσε κάποιες τεχνικές. Τα όνειρά μας μπορούμε να τα θυμόμαστε όταν δεν ξυπνάμε με ξυπνητήρι. Δηλαδή αφήνουμε να έρχεται σιγά σιγά ο εαυτός μας στην εγρήγορση και εκεί που είμαστε ανάμεσα στο όνειρο και στο ξύπνιο να μπορούμε να κάνουμε ένα replay όλου του ονείρου. Σιγά 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 πριν ξυπνήσουμε, να μην κουνιόμαστε και ταραχθούν οι εθέρες μέσα μας και σε εισαγωγικά ξεχάσουμε το όνειρο, ούτε να ξυπνάμε βία, και καλό θα ήταν να τα γράφουμε κιόλας. Πάνω σε ένα όνειρο, όταν δεν το θυμόμαστε καθώς ξυπνάμε, μένουμε συγκεντρωμένοι σε μια στιγμή και όταν δίνουμε βαρύτητα εκεί, αυτόματα τραβάμε και τις άλλες, θα λέγαμε, στιγμές του ονείρου σαν μια βαρύτητα και σιγά σιγά αρχίζουμε και θυμόμαστε πιο πολύ το όνειρο, πιο πολύ το όνειρο. Σε ό,τι κομμάτι ονείρου συγκεντρωθείτε, θα δείτε ότι θα έλξει και άλλες στιγμές του ονείρου σας. Λοιπόν, Δημήτρης λέει, πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τον ενθουσιασμό μας για δημιουργία? Πρέπει να καταλάβετε, τον ενθουσιασμό δεν τον ανακτούμε, βγαίνει πηγαία. Μπορούμε όμως να τον ακολουθούμε. Αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει και ενθουσιασμός, φίλε μου, υπάρχει κάπου αλλού που δεν του δίνει σημασία ή φοβάσαι να τον ακολουθήσεις. Οπότε κάθε ενθουσιασμός είναι δημιουργία, απλώς σε άλλα πράγματα από ό,τι εσύ νομίζεις. Ξεκίνησε να ακολουθείς αυτό που σου αρέσει περισσότερο στο εδώ και τώρα, χωρίς προσδοκίες. Και θα δεις ότι πάντα υπάρχει ενθουσιασμός για κάτι. Απλά τον κατακρίνεις. Λοιπόν, λέει η Πραξούλα, καλησπέρα, καλησπέρα Πραξούλα, πώς μπορούμε να αλλάξουμε παλιές πεποιθήσεις που μας δίδαξαν οι γονείς ή οι κοντινείς μας συγγενείς? Είπαμε, φίλοι μου, με τον ανακαθορισμό. Κάθε τι όταν το ανακαθορίζουμε, δηλαδή πρώτα βρούμε την παλιά πεποίθηση, και αυτό γίνεται από το αποτέλεσμα των πράξεων, το αποτέλεσμα μας πηγαίνει και στην αιτία. Δεν πηγαίνει μόνο η αιτία στο αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε μια αναδρομική άσκηση για να δούμε τι είναι αυτές οι πεποιθήσεις που μας κάνουν για να φερόμαστε έτσι και να αισθανόμαστε έτσι ή να σκεφτόμαστε έτσι. Μόλις καταλάβουμε δηλαδή εκ του αποτελέσματος, θα δεις ότι θα βρεις και τι πεποιθήσεις έχεις μέσα σου. Και αν μετά εσύ υπάρχει στη δυνατότητα της φαντασίας σου κάτι άλλο για να κάνεις την αλλαγή των πεποιθήσεων, θα την κάνεις τόσο πολύ αυτόματα και εύκολα, γιατί σου φαίνεται η παλιά πεποίθηση παράλογη, ότι δεν είναι δική σου. Θα σου φανεί τόσο απλό. Απλά εστίασε το φως της συνείδησή σου εκεί. Λοιπόν, λέει η Σάρα, σταμάτη, πες μας, παρακαλώ, όταν είμαι σε ένα συνειδητό ύπνο, συνοριακό λέει, έχω όλες τις γνώσεις. Όταν ξυπνάω, ασβήνονται όλα. Γιατί? Και πώς θυμάσαι ότι έχεις όλη τη γνώση? Αν σβήνανε όλα, δεν το θυμώσουν. Άρα, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις, κάτι δεν λες καλά. Ή μάλλον τα μεγαλοποιείς τα πράγματα προς το αρνητικό. Σας εξήγησα πριν, δες την απάντηση που σου είπα, φίλη μου, Σάρα. Λέει, η βασιλική υπαρξιακή μοναξιά ανακουφίζεται με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κάθε μοναξιά είναι ένα είδος πεποίθησης. Στην πραγματικότητα, είμαστε μόνοι μας. Όταν λέω μόνοι μας, εννοώ ότι τα πάντα, το όλον, μπορεί να βιωθεί μόνο μέσα από την ατομικότητα. Δεν μπορεί να βιώσεις κάτι εσύ συλλογικά παρά μόνο μέσα από τον εαυτό σου, όλοι μας. Επομένως, όλοι είμαστε μόνοι μας. Επομένως, αυτή η υπαρξιακή μοναξιά είναι, θα λέγαμε, η έννοια την οποία στην πραγματικότητα δεν πρέπει να σε επηρεάζει, γιατί δημιουργήθηκε ακριβώς για να γνωρίσεις τη σχέση σου με τα πάντα. Άρα, από τη μία μπορεί να λέγεται υπαρξιακή μοναξιά, απ' την άλλη είναι το δέσιμο που λέμε αγάπη. Και φυσικά από την υπαρξιακή μοναξιά είναι φυσικό και τις διαπροσωπικές σχέσεις που λες, αλλά και τις συμπατικές σχέσεις που λες, στην πραγματικότητα να σημαίνουν το ίδιο. Μόνο μέσα από την ατομικότητα μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Μόνο μέσα από την ατομικότητα μαθαίνουμε μάλλον το συλλογικό. Δεν μπορεί το συλλογικό να εκδηλωθεί παρά μόνο, να βιωθεί παρά μόνο μέσα από ένα παρατηρητή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Άρα, υπαρξιακή μοναξιά είναι μια αρνητική ταύτιση που είσαι τώρα στην πραγματικότητα σε μια κοσμική, θα λέγαμε, υπηρεσία, σε μια κοσμική πεποίθηση που έχει φτιαχτεί για τον ίδιο το σύμπαν να μπορεί να βιώσει τον εαυτό του.
αν αλλάξει αυτή την πεποίθηση και καταλάβει ότι όλο αυτό είναι ένα εργαλείο κοσμικό που το χρησιμοποιούμε και εμείς οι άνθρωποι για να μπορούμε να βιώσουμε μέσα από τον ατομικό όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λες σύμπαν, θα καταλάβεις στην πραγματικότητα ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτό και να πάρουμε το βίωμα. Άρα αυτή η υπαρξιακή μοναξία στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει συμβεί για να μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να δημιουργούμε εαυτό συνειδητό, αυτοσυνείδητο εαυτό για να μπορούμε να βιώσουμε τα πάντα. Λοιπόν, λέει μένει πώς αντιλαμβανόμαστε το συνειδητό στην καθημερινότητα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα την ερώτηση πολύ, πώς αντιλαμβανόμαστε το συνειδητό, γιατί αν αντιλαμβάνεσαι κάτι σημαίνει το συνειδητοποιείς. Όταν λοιπόν λέμε μη συνειδητό, αντιλαμβανόμαστε τη συνείδηση, όχι μόνο απλά την είδηση, την πληροφορία, αλλά και όλη τη σχέση που έχει με εμάς την πληροφορία. Και επειδή εμείς είμαστε το σύμπαν, αλλά όλη και τη συμπατική σχέση που έχει. Γι' αυτό λένε στο γνωστικισμό ότι πρέπει κάτι να το αναλύσει στα 7 πεδία του νου. Αυτό σημαίνει, να το πω πιο απλά, ότι πρέπει να το αναλύσει σε όλα τα matrix, σε όλα τα fractals μέσα σου. Για να δεις από την ώρα που ενεργοποιείται κάτι μέσα σου, τη διαδικασία μέχρι να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν κάποιος συνειδητοποιεί τον εαυτό του. Είναι αλλιώς να έχει ακούσει, αλλιώς να δουλεύει με το πληροφοριακό κέντρο και αλλιώς να συνειδητοποιεί ένα πράγμα που δώσαμε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε ήταν με τις λέξεις. Όλοι χρησιμοποιούν τις λέξεις, λίγοι συνειδητοποιούν την ουσία των λέξεων, δηλαδή τη δράση τους και τη σχέση με αυτές και τη σχέση αυτές που έχουν με τη δημιουργία τους ή για ποιο λόγο γίνανε και τι σου χρησιμεύουν και τι σύμβολα μέσα σου και τι ενεργοποιήσεις σου κάνουν. Λοιπόν, ευχαριστώ Ιωάννη για τη βοήθεια. Άμα δεις τίποτα Ιωάννη, στείλε. Γιατί εδώ, επειδή μου τα δίνει σε live χρόνο, δεν μου δίνει την δυνατότητα να κοιτάξω όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ πέρα μου στείλε μερικά. Okay. Λοιπόν, okay, και αυτό. Λοιπόν, ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση, κάνουμε ένα refresh, να και ο Κώστας, επιτέλους ρε Κώστα, πού ήσουν τόσο καιρό και σε χάσαμε. Αν είναι από έρωτα, φίλε συγχωρείσαι, αν είναι από κάτι άλλο, εντάξει πάλι συγχωρείσαι. Λοιπόν, ποια συναισθήματα είναι εκείνα που μας δείχνουν ότι είμαστε μακριά από την ψυχική μας πορεία. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε ψυχική πορεία, είναι μια συνειδητή κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ψυχική πορεία. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μια συνειδητή κατεύθυνση, είναι φυσικό να μην αντιλαμβάνεται κάτι σαν ψυχική πορεία. Το συνέστημα αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα συνέστημα που ένα βίωμα, γιατί εκείνη την ώρα νομίζω ότι αυτό ακόμα δεν σε βοηθά. Αν καταλάβεις ότι οτιδήποτε σημαίνει ζωή σου, έχεις τη δυνατότητα μόνο και μόνο επειδή διάλεξες να το φέρεις κοντά σου, ότι έχεις και τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσεις, ότι υπάρχει δυνατότητα αφού το φέρεις κοντά σου να βγάλεις το φως από μέσα του, τότε θα δεις ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι έξω από την ψυχική πορεία παρά μόνο το ίδιο το συναίσθημα που βγαίνει από την αρνητική σου πεποίθηση, επειδή ακόμα νομίζεις ότι δεν μπορείς να πάρεις φως ή βιάζεσαι να το πάρεις. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά όταν θα συμβαίνουν πράγματα στη ζωή σου, μέχρι να γίνει ζύμωση μέσα σου, θα δεις φίλε μου ότι μετά από λίγο καιρό θα μπορείς να καταλάβεις τελικά αν αυτό ήταν στην ψυχική σου πορεία και θα δεις ότι ήταν. Όσο κάνεις εσωτερική δουλειά, τόσο θα δεις ότι τα πάντα είναι μέσα στην ψυχική μας πορεία. Όσο δεν κάνεις εσωτερική δουλειά και δεν καταλαβαίνεις τίποτα γιατί έγινε στη ζωή σου, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι εκτός ψυχικής πορείας κατά τη δική σου την έννοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, okay, παιδιά μου πετάτε συνέχεια ορισμένα πράγματα. Για να δούμε, έχουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, λοιπόν. Άντε, έχουμε 5 λεπτά ακόμα, φίλοι μου. Αν δεν πείτε καμία ερώτηση, να δω εγώ τι θα κατεβάσει αυτό το
στραβώ το κεφάλι μου. Λοιπόν, θα κάνω προσφάτως ένα βιντεάκι, επειδή βλέπω πολλά πράγματα και ακούγονται για την συγκομιδή τη λεγόμενη και ακούω μόνο την αρνητική έννοια της συγκομιδής, για αυτούς που ασχολούνται έτσι με συνωμοσίες και τέτοια. Θα κάνω ένα βιντεάκι για να σας δώσω να καταλάβετε την έννοια της συγκομιδής κάθε φορά που λένε, σε κάθε τέλος κύκλου χρόνων και περιόδων. Λοιπόν, ρωτάει μία φίλη πώς να απαλλαχτώ από το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις φίλη μου ότι κάθε φορά που θέλουμε να απαλλαγούμε κάτι, δεν το βιάζουμε. Πρέπει λοιπόν να το αφήσεις να φύγει μόνο του. Πώς θα φύγει μόνο του? Όταν σταματήσεις να εστιάζεις με αυτόν τον τρόπο πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Κάθε φορά λοιπόν που εστιάζεις με αυτόν τον τρόπο πάνω σε αυτό το πρόσωπο, στην πραγματικότητα έχει παιχθεί κάτι πιο παλιά μέσα σου που σου δίνει αυτή την τάση. Δημιουργήθηκε, ενεργοποιήθηκε και σου δίνει αυτή την τάση. Εσύ για να σταματήσεις αυτή την τάση, θα πρέπει να τη δεις, να την αναγνωρίσεις, καταλαβαίνεις, να την καταλάβεις, να την αναλύσεις και μόλις φανεί άτοπη αυτή η βάση, ο ρυθμός σε σένα, και μόλις εκείνη την ώρα που το ζεις, κάθε φορά καταλαβαίνεις αυτό που ζεις, σιγά σιγά θα έρχεται επιλογή. Και σιγά σιγά θα έρχεται κατανόηση ότι αυτό πια δεν σε αντιπροσωπεύει. Καταλαβαίνετε, όλα τα πράγματα είναι στην πραγματικότητα όπως εμείς πηγαίναμε παλιά στα μπαράκια και ξαφνικά τώρα βαριόμαστε, δεν θέλουμε. Δεν κατακρίνουμε τα μπαράκια. Απλά περάσαμε από εκεί και τώρα δεν έχουμε την ίδια, θα λέγαμε, αίσθηση. Καταλάβατε, αλλά πάνω απ' όλα σταματήστε να κρίνετε αρνητικά. Τίποτα δεν υπάρχει που να είναι μόνο αρνητικό. Όταν εμείς δεν το χειραγωγούμε, το λέμε αρνητικό. Όταν το χειραγωγούμε, λέμε, τελικά, ξέρεις, όλα μπορούν να γίνουν εργαλεία αφύπνισης και επειδή εμείς στην πραγματικότητα, σας ξαναλέω, φτιάξαμε τον εαυτό, φτιάξαμε την αντίσταση, φτιάξαμε τον διαχωρισμό, γιατί μέσω της αντίστασης δυναμώνουμε. Άρα όλα αυτά που περνάτε, ελάτε από θέση δύναμης για να δείτε πώς σας ωφελούν. Η κατάκριση σας βάζει σε θέση αδυναμίας συνέχεια. Δεν βοηθάει. Άλλωστε την κατάκριση τη φτιάξαμε για να κάνουμε αυτή την αντίσταση. Για να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας. Μετά λοιπόν θα την αποδομήσουμε την κατάκριση. Όλα δομούνται και αποδομούνται. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης... Πώς ερχόμαστε σε επαφή με την ψυχή μας ή κάποια αόρατη οντότητα ή κάποιο δαίμονα με την έννοια της ευδαιμονίας, θα λέγαμε, του δαήμονα, του ηδήμονα, έτσι. Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή, είμαστε σε επαφή, απλά το συνειδητοποιούμε. Κάθε φορά, να ξέρετε φίλοι μου, ότι είμαστε σε επαφή με τα πάντα. Το μόνο που λείπει είναι η συνειδητοποίηση. Γι' αυτό λέμε ότι μόλις συνειδητοποιούμε τα πράγματα, είναι εκεί ήδη. Εμείς τα συνειδητοποιούμε τώρα. Άρα λοιπόν εσείς αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον εαυτό σας, ένα κομμάτι του εαυτού σας, στην πραγματικότητα θα δείτε ότι το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συγχρονιστείτε με αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι επειδή όλοι έχουμε πολλά κομμάτια μέσα μας, αναλόγως λοιπόν τη δόνηση που έχουμε, αναλόγως το vibration που εμείς επιφέρουμε στον εαυτό μας, ανάλογα ένας δαίμονας, θα λέγαμε, δουλεύει πάνω στο λειτουργικό μας σύστημα. Κάθε φορά που εμείς λοιπόν αλλάζουμε δόνηση, πάντοτε έχεις ένα δαίμονα που σημαίνει ένα μηχανικό, που σημαίνει μια δόνηση, που σημαίνει μια αυτοσυντήρητη κατάσταση. Σας είπα προηγουμένως πάνω σε αυτό, φίλε. Λοιπόν, λέει ποια είναι η ειδικότητά σας. Η ειδικότητά μου, λέει η φίλη μου η Μαριάννα, είναι να ειδικεύω. Για να ειδικεύω το κάθε τι και να το ξαναπηγαίνω στο γενικό. Αυτό ακριβώς κάνω. Η ειδικότητά μου λοιπόν είναι να μπορώ να γίνω γενικός, έτσι, και μετά ειδικός. Βλέπετε, να μπορώ τα πάντα να τα ανταλλάζω μέσα της αλχημίας και να μπορώ λοιπόν να τα μεταφράζω και να συνθέτω το μεγαλύτερο στο μικρότερο, το πάνω και το κάτω, να κάνω αντιστοιχίες, αντιθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχω βρει τον τύπο πώς μπορώ να τα ενώνω όλα και κάθε φορά στην πραγματικότητά μας να έχω την κατανόηση την οποία με βοηθάει καλύτερα για να εκφράσω το μέγιστο εαυτό μου στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέει η Μπραξούλα, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ότι οι δικές μας πεποιθήσεις είναι σωστές, όταν οι άλλοι γύρω μας λένε ότι είναι λαθασμένες. Πρέπει να καταλάβετε από το αποτέλεσμα και από την αίσθηση. Κάθε φορά που έχετε μια αυτοπεποίθηση, σημαίνει ότι είναι δική σας.
Και όποιος έχει αυτοπεποίθηση, αυτόματα βγάζει και μια ικανότητα και μια αξίωση. Όποιος δεν έχει αυτοπεποίθηση, τη βγάζει απαξίωση και ανικανότητα. Απαξίωση ότι δεν αξίζει να του συμβεί κάτι ωραίο και ανικανότητα ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ωραίο. Άρα βλέπετε πόσο μεγάλο θέμα σημαίνει η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή η αυτοπεποίθηση, να έχουμε την πεποίθηση που κολλάει αντανακλαστικά πάνω σε εμάς. Αν κάποιος έχει αυτοπεποίθηση, να ξέρεις λοιπόν, πραξούλα μου, ότι δεν πάει να λέει όλος ο κόσμος, δεν τον αγγίζει. Αυτό σημαίνει αυτοπεποίθηση. Όχι μόνο τον αγγίζει, αλλά εκπέμπει και αυτήν την αυτοπεποίθηση, οπότε οι άλλοι αγγίζονται από τη δική σου ενέργεια. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης, καλησπέρα. Στα μάτια, από πού προέρχονται οι σκέψεις? Οι πεποιθήσεις είναι σκέψεις και αλλάζουν πιο δύσκολα. Ευχαριστώ. Όχι, φίλε μου, οι πεποιθήσεις είναι διάφορες δονήσεις μέσα μας που υιοθετούμε τηλεπαθητικά, θα λέγαμε, από τότε που γεννιόμαστε, και εμείς πρέπει να τις κάνουμε συνειδητές. Οι πεποιθήσεις είναι δόνηση. Κάθε δόνηση είναι ένας εαυτός. Και κάθε εαυτός έχει σκέψεις, έχει συναισθήματα, έχει πράξεις. Το καταλαβαίνεις? Έτσι λοιπόν είναι. Όταν εμείς λοιπόν από τις σκέψεις και τα συναισθήματα έχουμε συμπεριφορά, τα παίρνουμε για αληθινά, είναι τα αληθινά, αλλά από πιο μέσα υποσυνείδητα είναι αυτά που λέμε πεποιθήσεις, το τι νομίζουμε. Όποια πεποίθηση πιστεύεις, την κάνεις πραγματικότητα και εκδηλώνεται στον εαυτό σου με τις σκέψεις, τις ανάλογες. Οι γνωστικοί τα λένε εγώ, με τις σκέψεις, τις ανάλογες, γιατί κάθε μια πεποίθηση είναι και ένας εαυτός, ξεχωριστός. Με τις σκέψεις λοιπόν τις ανάλογες, με τα συναισθήματα τα ανάλογα και με τις πράξεις λοιπόν τις ανάλογες. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, όποιοι έχετε σκέψεις και απλά αλλάζετε τις σκέψεις, μην νομίζετε ότι δεν αλλάζετε πολλά πράγματα. Αν δεν αλλάξετε τις πεποιθήσεις, δεν πάρα σκέφτεστε διαφορετικά πράγματα. Δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να νιώθετε και λίγο διαφορετικά σιγά σιγά, αλλά η πεποίθηση είναι πιο βαθιά μέσα σας, φίλοι μου, και πρέπει να εισχωρήσουμε εκεί πέρα. Μια αναλογία θα σας πω και με αυτό θα κλείσουμε. Όλες οι πεποιθήσεις, τα λέγαμε, είναι και αυτά εργαλεία. Όπως στον υπολογιστή έχουμε το BIOS που είναι εσωτερικά και δεν φαίνεται καθόλου, έχουμε το λειτουργικό σύστημα που είναι, θα λέγαμε, τα Windows, και έχουμε και τόσες χιλιάδες εφαρμογές που είναι τα προγράμματα που παίζουμε για στην επιφάνεια εργασίας. Τι τρέχουμε κάθε στιγμή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αν εμείς δεν φτιάξουμε μέσα από τα προγράμματα ένα πρόγραμμα που μπορεί να περνάει μέσα στο λειτουργικό και να περνάει, θα λέγαμε, στο BIOS, τότε εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις και να εκδηλώσουμε πραγματικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το πρόγραμμα να είναι συμβατό με το λειτουργικό, άρα να είναι συμβατό με τον εαυτό μας και να έχει την ιδιότητα να εισχωρεί στο BIOS. Άλλωστε το λειτουργικό, άμα το τρέχει, δεν μπορείς να μπεις. Το καταλάβατε? Με αυτή την αλληγορία και το παράδειγμα, θέλω να σκεφτείτε λοιπόν για ποιο λόγο δημιουργούμε συνεχώς πεποιθήσεις, ώστε να φτιάξουμε εκείνες που θα ξεκλειδώσουν μέσα μας τις πόρτες για να μπούμε στο δικό μας υποσυνείδητο. Και ένα τελευταίο για το φίλο μου το Θανάση. Λέει, είπατε τίποτα για τους σεισμούς? 7,8 Νέα Ζηλανδία πριν 10 μέρες, 7,4 Κίνα, χαμός έγινε, 5 Ελλάδα πριν λίγες μέρες, Θεσσαλονίκη, Ιταλία καταστροφή πιο πριν. Συμβαίνουν όλα αυτά και από το γεωμαγνητικό πεδίο της Γης, επειδή αλλάζουν οι ενέργειες και αλλάζουν γενικά όλες οι ισορροπίες. Και αυτό φαίνεται και σε εμάς την εκδήλωσή μας, επειδή ξαφνικά τρανταζόμαστε, γιατί αλλάζουν όλα τα παλιά τα θεμέλια, και επειδή τρώμε όλη αυτή την αφύπνιση και την αναβάθμιση, είτε θετικά είτε αρνητικά, μερική. Και επίσης μερικές και περισσότερες, θα λέγαμε, από αυτές, ασχέτως στο συγχρονισμό που εμείς λαμβάνουμε ψυχολογικά και καταλαβαίνουμε για τον εαυτό μας πολλά πράγματα, γίνονται από συγκεκριμένες μυστικές, θα λέγαμε, υπηρεσίες, γιατί έχουν άλλους σκοπούς. Θα το πω μετά τι γίνεται με τους σεισμούς και τι θέλουν να επιφέρουν. Βασικά αυτό το πράγμα όμως δεν μας νοιάζει ποιοι το κάνουν και πώς το κάνουν και γιατί γίνεται, μας νοιάζει σε εμάς τι αντίκτυπο έχει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, θα ήθελα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, ήδη είμαστε περίπου μία ώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για όλη τη δημιουργικότητα. Γίνετε συνδημιουργοί, αν θέλετε, μπορείτε να τα κοινοποιήσετε το βιντεάκι, να απλωθεί όλη η μοιρασιά, να ακουστεί, ο καθένας μπορεί να συμβάλλει σε αυτό ενεργά ή απλά να κάθεται, θα λέγαμε, και να έχει μια πιο παθητική κατάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη πάλι από εδώ.
Ειρήνη σε όλους. Γεια σας.